οι πόδια γεμίσανε, τα σπίτια. Τα σπίτια γεμίσανε, καταστροφές μεγάλες. Απίστευτο αυτό που γίνεται στα Μάνια αυτή τη στιγμή. Νοέμβριος του 2020. Δημότες και επιχειρηματίες στο Δήμο Χερσονήσου αντικρίζουν τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παιδιά, πολλές ζημιές. Τεράστιες ζημιές στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Δείτε τα. Δείτε. Δείτε τι σημαίνει. Δείτε. Τίποτα άλλο. Δείτε τι σημαίνει. Το νερό ήταν το ύψος του νερού. Το καταγράφετε, βλέπετε το σημείο, τα σημεία που έχει ανέβει. Σε όλο μέσα στο υπόγειο έχει 2,5 μέτρα νερό. Απίστευτο νερό. Μακάρι να μην υπάρχουν θέματα ζώων. Τίποτα άλλο. Δέκα μήνες μετά, επιχειρηματίες που υπέστησαν μεγάλες ζημιές δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τις διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού κλιμακίου το περασμένο Νοέμβριο υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στα πρότυπα του μοντέλου της Καρδίτσας. Υπάρχουν οικίες που έχουν πληγεί, υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα προσπαθήσουμε άμεσα να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις. Είμαστε κοντά τους, δεν είναι μόνοι. Είναι ώρα για δουλειά και όχι για λόγια. Ο Νίκος Ριγκονάκης επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις του Υφυπουργού έπεσαν στο κενό, καθώς δεν δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες εξπρες για την αποζημίωση των επιχειρήσεων. Είχαν προηγηθεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την ονομασία Ιαννός, οπότε και εμείς ευελπιστούσαμε ότι θα ενταχθούμε σε αυτό το μοντέλο, που αυτό σημαίνει άμεση καταβολή αποζημιώσεων και πολλά άλλα προνόμια. Δυστυχώς δεν ευόδωσε αυτό το πλάνο. Δεν ενταχθήκαμε στο μοντέλο Καρδίτσας, με αποτέλεσμα 10 μήνες από τότε να μην έχουν αποζημιωθεί ακόμα οι επιχειρήσεις, οι πληγέντες συμπολίτες μας, και εισπράττω ακόμα και σήμερα ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν άνοιξαν για λόγους οικονομικούς. Συνολικά 800 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Νοεμβρίου στους Δήμους Χερσονήσου και Μηνώα Παιδιάδας, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Και τι προβλέπει? Προβλέπει οριοθέτηση των περιοχών, και αυτή ήρθε από τα αρμόδια Υπουργεία 18 Ιουνίου του 2021. Είναι 800 επιχειρήσεις και για τους δύο Δήμους, περίπου 800 επιχειρήσεις που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περίπου το σύνολο των ζημιών είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Αρχές Σεπτεμβρίου η Περιφέρεια Κρήτης θα αποστείλει τους φακέλους με τα στοιχεία των πληγέντων προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσής τους. Θα αποσταλούν, αν όχι μέχρι τέλος του Αυγούστου, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οπότε μετά είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών για να καταβάλει την αποζημίωση στις επιχειρήσεις που επλήγησαν.